Στην πλατεία της Νέας Σμύρνης διοργανώνεται επετειακή εκδήλωση ενημέρωσης από την A&. Μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Καραβασίλης, μουσικός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Όχι όμως ότι μουσικούς να είναι. Μας δείξατε σήμερα, μας παίξατε αυλό και λύρα. Ναι, ο αυλός δεν ανήκει στα όργανα τα οποία χρησιμοποιώ. Είναι ξένος προς εμένα γιατί τον βρήκα ξαφνικά και εντελώς ξαφνικά άρχισα να παίζω αυτό το όργανο που με καμία, ενδεχομένως να υπάρχουν μνήμες από το παρελθόν βέβαια για να συμβεί αυτό. Είναι ο αυλός Θεάς Αθηνάς, όπως είπαμε. Είναι ένα όργανο το οποίο χρονολογείται από τότε που σκότωσαν οι Τιτάνες τον Διόνυσο και η Θεά Αθηνά έφτιαξε αυτούς τους αυλούς για να θρηνεί τον θάνατο του Διονύσου. Και η λύρα? Η λύρα αυτή που κρατάω είναι ένα μουσικό όργανο του 1400 π.Χ. Η εικαστική μαρτυρία αυτό μας δίνει, το οποίο το χρησιμοποιούσαν στα Ασκληπία για θεραπεία. Και γι' αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό το σχήμα του και ο ήχος του βέβαια εντελώς άγνωστος. Αυτό το όργανο έχει την ιδιότητα, όπως είπα και προηγουμένως, να παράγει την κοσμική κλίμακα και την συχνότητα στην οποία συντονίζεται το σύμπαν, την πέμπτη αρμονική. Μαζί μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Σόζος, ενεργός πολίτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα στην απόψινή εκδήλωση είχαμε κάποιες εκπλήξεις. Οι εκπλήξεις είναι το τέταρτο χρηματοοικονομικό εργαλείο που αφορά το ΤΑΦΧΣΥΓΜΑ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι και το πλέον δυνατότερο εργαλείο και το ονομάζουμε εμείς εργαλείο γιατί είναι εργαλείο λύση για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε το καθεστώς. Πρέπει και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι πολίτες να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας όσα συμβαίνουν τη στιγμή που πέφτουν στην αντίληψή μας, να πάρουμε όλες αυτές τις αποδείξεις στα χέρια μας, γιατί πρόκειται περί αποδείξεων όταν έχουμε και την πρόταση στα χέρια μας οι πολίτες, αλλά ακόμη και την εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία 19 Ιουνίου που έγινε, όπου βλέπουμε εκεί να έχει κοινοποιηθεί προς άπαντες, έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, ακόμη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην ΕΣΥΕΑ, όπου όποιος έχει παραλάβει την πρόταση και το θέμα ΤΑΦΧΣΥΓΜΑ και την πρόταση του Αρτέμις Ωρα, ταυτόχρονα βλέπει και ποιοι άλλοι παραλάβαν και ποιοι άλλοι έχουν γνώση. Και αυτό είναι υποχρέωσή μας τη στιγμή που βλέπουμε να υπάρχει μια ακινησία από όλους και να μην ενδιαφέρεται κανείς πραγματικά για τις περιουσίες μας που ξεπουλούνται αυτή τη στιγμή έχοντας βάλει το σάκο με τις περιουσίες μας στον νόμο και προσπαθούν να ξεπουλήσουν το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες, παίρνοντας αυτά τα όπλα στα χέρια μας, τη γνώση αυτή, και όπου υπάρχει δικαστικός, εισαγγελέας, νομικός, δικηγόρος, να τους καλέσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες. Σαν υπεύθυνη που είναι για όλο αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, αλλά και για τις τράπεζες, αλλά και τα παιδιά που είναι εδώ για να διαφυλάττουν τα χρήματα των δανειστών. Τους λέμε λοιπόν ότι εντάξει, μέχρι να τα πάρουν από το ΤΑΦΧΣΥΓΜΑ έχουμε δώσει πολύ μεγάλη προσφορά. Φυσικά δεν έχουν απαντήσει, μόνο που έχουν φοβηθεί τόσο πολύ, αλλά δεν φοβήθηκαν εμένα. Από την πλατεία της Νέας Σμύρνης και την επαιτειακή εκδήλωση ενημέρωσης της A&, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.